Διψήφιος εξακολουθεί να είναι ο αριθμός των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων, ενώ διψήφιος είναι και πάλι ο αριθμός των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας, η οποία ως γνωστόν βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο, μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας, όπου εκεί όμως παρατηρείται μία αποκλιμάκωση. Την καλή επιδημιολογική εικόνα εξακολουθεί να διατηρεί η Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας. 51 είναι τα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου σε ολόκληρη την περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Εξ αυτών, τα 22 είναι στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων. 17 είναι τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας, 7 στην Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας και 5 στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας. Αυξάνονται μέρα με τη μέρα τα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων, με την κατάσταση να προκαλεί εύλογη ανησυχία και με τους ειδικούς να εκτιμούν πως αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία χωρίς σημάδια ύφεσης που δεν φαίνονται τη δεδομένη χρονική στιγμή, πολύ σύντομα, ίσως και εντός της εβδομάδας, ως περιοχή υπαχθούμε στο βαθύ κόκκινο, δηλαδή στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, με επιπλέον μέτρα από αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα. Οι πολλές και μικρές εστίες που υπάρχουν μέσα στην κοινότητα, αλλά και το βρετανικό στέλεχος του ιού που έχει εντοπιστεί και στη δική μας περιοχή, διαφοροποιούν την σημερινή κατάσταση σε σχέση με το περασμένο φθινόπωρο και είναι κάτι που προβληματίζει, όπως τόνισε ο καθηγητής παθολογίας και συντονιστής των μονάδων λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Χαράλαμπος Μιλιώνης. Και ο μεγαλύτερος προβληματισμός έγκυται στην αύξηση των νοσηλιών, με την πληρότητα στις μονάδες λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να ανέρχονται ήδη στο 50%. Αυτό το στοιχείο είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα με την αύξηση των κρουσμάτων, με τον κύριο Μιλιώνη να σημειώνει ότι κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντέξει μια μεγάλη πίεση. Κοιτάξτε, είμαστε, όπως έχουμε πει, σε διαρκή επαγρύπνηση. Ανησυχούμε σίγουρα, επιτηρούμε όσο το δυνατόν τις διαστάσεις που παίρνει το πρόβλημα. Έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση από το προηγούμενο κύμα, το δεύτερο κύμα όπως το ονομάσαμε της πανδημίας. Αυτή τη φορά δεν έχουμε εκείνες τις εστίες που αφορούσαν εργασιακούς χώρους, ορισμένες δομές ηλικιωμένων, τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος. Τώρα έχουμε πολλές και διάσπαρτες εστίες με μικρότερες ομάδες πληθυσμού, με οικογένειες. Άρα λοιπόν υπάρχει ανησυχία, η διασπορά του ιού μπορεί να είναι μεγαλύτερη γιατί επικρατεί και το ιδιαίτερα μεταδοτικό και μολυσματικό στέλεχος ή μετάλλαξη, όπως τη λέμε, τη βρετανική. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είμαστε σε επαγρύπνηση, οι διαστάσεις του προβλήματος συνεχώς αυξάνονται και το βλέπουμε αυτό σε όλη τη χώρα. Πιθανότατα, και μάλλον φαίνεται ότι αυτό θα είναι και η συνέχεια και το δικό μας σενάριο, θα ακολουθήσει και ο δικός μας νομός, η δική μας περιφέρεια. Είναι πιο προβληματικό, κύριε Μιλιώνη, αυτό το μικρές διάσπαρτες εστίες, οικογενειακές εστίες, από ότι να έχεις μια μεγάλη εστία που να μπορείς να την περιορίσεις κατά κάποιο τρόπο, να την ελέγξεις καλύτερα? Νομίζω πως ναι, γιατί οι διαστάσεις μπορούν ταχύτατα να μεγαλώσουν, να αποκτήσουν, ας πούμε, τέτοια ένταση που δύσκολα θα ελέγχεται. Το βλέπουμε αυτό ήδη στην Αθήνα. Τα νοσοκομεία έχουν ήδη γεμίσει, γίνονται μεταφορές ακόμη για ασθενών σε γειτονικές πόλεις και σε γειτονικούς νομούς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να επιμείνουμε σε ό,τι αφορά την προσοχή και την ευθύνη, η οποία θα είναι και ατομική και συλλογική βέβαια αφορά. Όλους μας πρέπει να προσέχουμε. Έχουμε ανοίξει ήδη τις τρεις και βρισκόμαστε στο 50% της κάλυψής μας. Έτσι. Οπότε οι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κανένα σύστημα στον κόσμο δεν μπορεί να είναι απόλυτα προετοιμασμένο για τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει αυτή η πανδημία. Οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες και πρέπει να περιορίζεται, για να βάλουμε πάλι το ίδιο ρήμα έτσι, να περιορίζεται η διάσταση του προβλήματος. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες, όπως τα λέγαμε πάντοτε, θα δείξουν τη συνέχεια του προβλήματος και τις πραγματικές διαστάσεις. Πιθανότατα η περιοχή μας να μπει σε βαθύτερο κόκκινο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια εικασία και είναι κρίμα όλοι εμείς να μπαίνουμε σε μια ασφαλή πρόβλεψη, την οποία την έχουμε δει και στις υπόλοιπες περιοχές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αν με ρωτάτε. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στο προφίλ των ασθενών που σήμερα χρήζουν νοσηλείας, καθώς πρόκειται κυρίως για ασθενείς στην ηλικιακή ομάδα των 60 μέχρι 75 και πολλούς νεότερους, χωρίς να λείπουν και τα περιστατικά, στα οποία δεν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα και εν τούτης νοσούν βαριά και παρουσιάζουν επιπλοκές. Λείπουν πια οι 80ρηδες στην πλειοψηφία τους. Δηλαδή αυτοί είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν στα προηγούμενα κύματα. Τώρα έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι στην ηλικιακή ομάδα από 60 μέχρι 75, έτσι 80 περίπου, και έχουμε βέβαια και πολλούς νεότερους οι οποίοι έχουν σημαντική νόσο και σημαντικές επιπλοκές,
χωρίς πάντοτε να έχουν ιδιαίτερα υποκείμενα νοσήματα. Mm-hmm. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που μολύνονται στην κοινότητα, θα αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που έρχονται στο νοσοκομείο και χρειάζονται νοσηλεία στις μονάδες λοιμωδών και θα αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται να μπουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες αρχίζουν να πιέζονται συνολικά στη χώρα. Ο κύριος Μιλιώνης υπογράμμισε την ανάγκη του εμβολιασμού, αφού το εμβόλιο μπορεί να δημιουργήσει την ασπίδα ανοσίας και να μας επιτρέψει την επιστροφή στην κανονικότητα. Έχω συμπολίτες μας με ηλικίες μεγαλύτερες των 70 που εκφράζουν δισταγμούς, δεν είναι αρνητές, εκφράζουν δισταγμούς για τον εμβολιασμό. Πρέπει και πάλι να το τονίσω ότι είναι μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο από την νόσηση. Είναι μια ηλικιακή ομάδα που έχει ακόμα 15, 20, 30 χρόνια μπροστά της και πρέπει να τα ζήσει. Είναι μια ηλικιακή ομάδα που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Και δεν είναι δυνατόν να διστάζουν εκείνοι να εμβολιαστούν τώρα που έρχεται η σειρά τους. Το οφείλουν. Το οφείλουν στα παιδιά τους για να δώσουν ένα τέρμα στην πανδημία και το οφείλουν και στα εγγόνια τους για να πάνε στο σχολείο τους και στις άλλες δραστηριότητές τους. Αν εμβολιαστούμε, γιατί για την ώρα οι μεταλλάξεις είναι ευαίσθητες στο εμβόλιο, θα περιοριστεί ο πολλαπλασιασμός του ιού και θα μειωθεί η πιθανότητα μετάλλαξης. Είναι τόσο απλό. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα στη σχολική κοινότητα, σε αναστολή λειτουργίας μετά από επιβεβαιωμένα κρούσματα, τέθηκε ένα ακόμη τμήμα Δημοτικού Σχολείου στα Γιάννηνα. Πρόκειται για το Ε2 του 13ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο θα είναι κλειστό μέχρι τις 21 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι σε αναστολή λειτουργίας παραμένουν μέχρι τις 17 Μαρτίου το Δημοτικό Σχολείο Λογκάδων, ενώ μέχρι την ίδια μέρα σε αναστολή είναι το Ε2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής. Μέχρι τις 15 Μαρτίου είναι σε αναστολή λειτουργίας το ΣΤΑΦ, τμήμα του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Μέχρι τις 14 του μηνός είναι σε αναστολή το Ε2 του 11ου Δημοτικού Σχολείου, του Ελισαβέτιου δηλαδή. Μέχρι τις 13 του μηνός είναι σε αναστολή το Β2 τμήμα του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων και μέχρι τις 11 του μηνός είναι σε αναστολή το Α2 του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων. Σήμερα έγινε γνωστό πως σε αναστολή λειτουργίας μέχρι τις 21 Μαρτίου θα είναι ο παιδικός σταθμός της Αμφιθέας στο Δήμο Ιωαννιτών, καθώς μετά από ενημέρωση που είχε ο ΚΠΑΠΑ από τον ΕΟΔΗ, διαγνώστηκε θετικό κρούσμα σε εργαζόμενο του παιδικού σταθμού. Την ίδια ώρα, οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ συνεχίσουν καθημερινά τις δράσεις στην κοινότητα με την διεξαγωγή τεστ ταχείας ανίχνευσης. Το τελευταίο 24ωρο σε δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου μέσα από το αυτοκίνητο και από τους ελέγχους που έγιναν σε ολόκληρη την Ήπειρο βρέθηκαν 4 θετικά κρούσματα, 2 στους Λογκάδες σε σύνολο 214 τεστ και 2 στην Άρτα σε σύνολο 90 τεστ. Στους Λογκάδες τα κρούσματα αφορούν σε 2 άντρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη, ενώ στην Άρτα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ, αφορούν σε έναν άντρα και μία γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη. Επίσης, διεξήχθησαν τεστ στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέπεζης και συγκεκριμένα σε Γυμνότοπο και Γοργόμηλο με τα 91 τεστ και στις δύο περιοχές να είναι αρνητικά, ενώ αρνητικά ήταν και τα 213 rapid τεστ που διενεργήθηκαν στην πλατεία των Φυλιατών. Τέλος, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται σε ολόκληρη την Ήπειρο οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τις παραβάσεις, οι οποίες είναι καθημερινές. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε νεαρή για διοργάνωση συνάθρησης στο διαμέρισμα που διαμένει. Στο διαμέρισμα έγινε έλεγχος από την αστυνομία μετά από καταγγελία. Αποτέλεσμα ήταν να βεβαιωθεί πρόστιμο 3.300 συνολικά στη νεαρή για τη διοργάνωση της συνάντησης και για μη χρήση μάσκας και πρόστιμο 600 ευρώ στον κάθε έναν για τους 4 συμμετέχοντες. Το πρόστιμο αφορούσε σε μη χρήση μάσκας αλλά και παρεμβίαση περιορισμού κίνησης. Επίσης, πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι εξυπηρετούσε πελάτες εκτός του καταστήματος, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 πελάτες για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Τέλος, σε επίπεδο χώρας, ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας ανακοινώθηκε σήμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας το τελευταίο 24ωρο καταγράφει 3.215 μολύνσεις. Αύξηση υπάρχει και στον αριθμό των θανάτων, οι οποίοι ανέρχονται στους 46 το τελευταίο 24ωρο, ενώ 484 είναι οι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας ολόκληρης της χώρας. Η διάμεση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη.